Ο Αστέρας πήρε μια σπουδαία νίκη επί του ΠΑΟΚ με 2-1, παίζοντας αρκετά καλά στη διάρκεια των 90 λεπτών της αναμέτρησης της Τρίπολης και μετά την νίκη του και το τρίποντο κλείδωσε την παρουσία του στα φετινά play-offs της Super League. Τον παλμό από την Αρκαδία μετέφερε, μιλώντας στην εκπομπή Κυριακή στα Σπορ, ο δημοσιογράφος Χρήστος Καρνέζης. Μια χρονιά που είναι μια περίεργη χρονιά για όλους μας, σε όλα τα επίπεδα λόγω της πανδημίας, όπως καταλαβαίνει κανείς. Ο Αστέρας πραγματικά πραγματοποιεί μία από τις καλύτερες χρονιές στην ιστορία του, σπάζοντας αγωνιστική με αγωνιστική τα ρεκόρ που έχει πετύχει όλες τις προηγούμενες χρονιές. Το ρεκόρ που είχε το συνεχόμενο αγώνων αίτητος ήταν από την πρώτη χρονιά που πραγματικά είχε εμφανιστεί στο ελληνικό ποδόσφαιρο μια ομάδα που δεν τη γνώριζε κανένας και τότε είχε κάνει ένα σερί αίτητο 9 αγώνων το οποίο ισοφάρισε με τη χθεσινή νίκη του με τον ΠΑΟΚ. Έχει μπροστά του λοιπόν το περιθώριο να σπάσει αυτό το ρεκόρ του αν παραμείνει αίτητος την ερχόμενη αγωνιστική στο Περιστέρι όταν και παίζει με τον Ατρόμητο. Βέβαια η ουσία είναι ότι επιτεύχθηκε ο πρώτος στόχος της χρονιάς από το ξεκίνημα τόσο ο προπονητής ο Μίλαν Ράσταβατς όσο και μέλη της διοίκησης αλλά και οι παίχτες τόνιζαν ότι ο στόχος του Αστέρα ήταν να πάει ένα σκαλοπάτι παραπάνω από την περσινή χρονιά. Η φετινή επιτυχία του Αστέρα Τρίπολης δεν οφείλεται αποκλειστικά και μόνον σε ένα γεγονός ή μια ευτυχή συγκυρία, αλλά σε ένα τρίπτυχο που κάνει την ομάδα της Τρίπολης να ξεχωρίζει. Ένα μυστικό είναι ο κορμός. Και βέβαια όταν μιλάμε για έναν κορμό σε μια ομάδα, αμφισβήτητα, συμπεριλαμβάνουμε μέσα και τον προπονητή. Ο Μίλαν Ράσταβατς που ήρθε πέρσι γνώστης της ελληνικής πραγματικότητας. Αν εξαιρέσουμε την πρώτη χρονιά που στο μισό ήταν προπονητής, την πρώτη χρονιά του Αστέρα ενός στην Super League του 2007-2008, που ήταν ο Πάολο Κάμπος, όλες τις καλές του πορείες ο Αστέρας τις έχει κάνει είτε με Έλληνες προπονητές, θα λέμε το Σάκη Τσόλι, το Στάικο Βεργέτη, τον Παντελίδη ο οποίος τον έβγαλε Ευρώπη, είτε με προπονητές που γνωρίζουν την ελληνική πραγματικότητα όπως είναι ο Μίλαν Ράσταβατς. Πολύ σημαντικό. Και το τρίτο μυστικό, που δεν είναι τόσο μυστικό γιατί το παραδέχονται όλοι οι παίχτες σε δηλώσεις τους, είναι η πολύ καλή δουλειά που έχει γίνει στον τομέα της φυσικής κατάστασης από τον γυμναστή της ομάδας. Με το τρίποντο επί του ΠΑΟΚ η ομάδα των Αρκάδων κλείδωσε ουσιαστικά την θέση της στα play-off, κλείνοντας το μάτι στο ευρωπαϊκό εισιτήριο. Γιατί όχι και Ευρώπη έτσι όπως έχουν έρθει τα πράγματα. Η κατάκτηση του πρώτου στόχου, η είσοδος στην εξάδα που θα δώσει στον Αστέρα τη δυνατότητα να παίξει play-off για ακόμη μια χρονιά. Είναι η πέμπτη χρονιά που ο Αστέρας θα παίξει play-off στο πρωτάθλημα. Δεν σημαίνει ότι δεν θα έχει στραμμένο το ενδιαφέρον στα δύο τελευταία παιχνίδια της κανονικής περίοδου. Παίζει στο Περιστέρι με τον Ατρόμητο το Σάββατο και την τελευταία αγωνιστική, 14 Μαρτίου θα γίνουν όλα τα παιχνίδια, υποδέχεται τον ΠΑΣ Γιάννηνα. Ο Αστέρας θα θελήσει να κρατήσει αυτή τη στενή του, τη μικρή μάλλον στενή, τη μικρή απόσταση από τις υπόλοιπες ομάδες.